Είναι ο κύριος Νίκος Περιστιάνης, μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, προπαγάνδα. Οι επαγγελματίες υγείας μιλούν για ηθικούς αυτούργους πίσω από θανάτους ανεμβολίαστων. Η κοινωνία βρίσκεται για άλλη μία φορά διχασμένη. Και να τολμήσω να πω ότι κάποιοι έχουν αποτύχει, ότι ήταν αναμενόμενο. Είμαστε λαός που είμαστε λίγο συγκρουσιακοί. Ναι, είναι όμως και ένα δύσκολο πρόβλημα, είναι ναι, η αλήθεια. Ισχύει. Δεν είναι δηλαδή ένα... Είναι και τα διλήμματα. Είναι πραγματικό το δίλημα. Είναι πραγματικό και είναι σοβαρά τα διλήμματα. Γι' αυτό και σε κάθε χώρα βλέπουμε ότι έχουν όλοι δυσκολίες. Έχουμε συνέχεια τους πολίτες να διαμαρτύρονται. Έχουμε τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να βρουν λύσεις δημιουργικές, να διαφοροποιούν συνεχώς το τι έχουν αποφασίσει. Γιατί ξανά δεν είναι εύκολο θέμα και κάποιοι εμπέζουν τους άλλους. Όχι, είναι ένα πραγματικό δίλημα. Με άλλα λόγια, είναι φανερό ότι οι νέες μεταλλάξεις του ιού δημιουργούν νέα προβλήματα που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Οπότε οι κυβερνήσεις εκεί που νόμιζαν ότι είχαν λύσει τα προβλήματα μέχρι τώρα με τα εμβόλια, αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να ξεκινήσουν νέοι γύροι της επιδημίας και να έχουμε και ξανά από την αρχή τα ίδια θέματα. Εδώ στην Κύπρο, για παράδειγμα, αν συνεχίσει να καλπάζει ο ρυθμός των ανθρώπων που μολύνονται, τότε μπορεί να ξανά έχουμε προβλήματα με την οικονομία μας, θα αναγκαστούμε να κάνουμε ξανά νέα μέτρα, να πάρουμε νέα μέτρα, θα δώσουμε το τελικό πλήγμα στην οικονομία. Και δεν λύθηκαν τα προβλήματα της οικονομίας, υφίστανται, θα επιδεινωθούν και θα έχει συνέπειες για όλους. Ακριβώς, αλλά εκεί που πάμε να αναπνεύσουμε έστω και λίγο, να, θα πάθουμε ασφυξία ήδη μαχόμενοι μεταξύ μας, για να δούμε ποιος έχει δίκαιο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ούτε είναι εύκολο να δώσει κανένας μια απλή συνταγή και ξεμπερδέψαμε. Ναι. Πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Και εδώ μας λείπει η υπομονή. Και μας λείπει και επειδή... Δεν έχουμε χρόνο. ...που υποφέρουμε όλοι. Έτσι, όλοι θέλουν να αναπνέσουν ξαφνικά. Όλοι θέλουν να αναστάνουν. Και δεν είναι εύκολο να ξαναδεχτούν ότι αυτές οι νέες δυσκολίες που φαίνονται είναι πραγματικές. Είναι πιο εύκολο να πούμε ότι είναι όλα πλασματικά. Κάποιοι τα δημιουργούν. Δεν είναι αλήθεια. Και να τα βάλουμε με την κυβέρνηση. Ναι. Δυστυχώς, όλοι έχουν δίκιο και οι άνθρωποι που έχουν αγαναχτίσει και οι κυβερνώντες που προσπαθούν να συγκρατήσουν τα πράγματα για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Ναι. Πρέπει λοιπόν όλοι να κάνουμε υπομονή και η κυβερνητική πλευρά και οι πολίτες, αναγνωρίζοντας ο ένας το δίκαιο του άλλου. Είναι η νέα γενιά πιο δύσπιστη, υπάρχει, εντοπίζεται κάποια αποτυχία ή αδυναμία, καλύτερα, για να μην προσβάλλουμε κανένα, στο να πιστεί η νέα γενιά να εμβολιαστεί και στο τέλος της μέρας η νέα γενιά και τα παιδιά να είναι οι επικίνδυνοι φορείς της μετάλλαξης. Η νέα γενιά είναι πάντα εκείνοι που έχουν τα πιο μεγάλα ερωτηματικά, είναι η δομή. Το έχουν εντοπίσει οι κοινωνιολόγοι εδώ και δεκαετίες. Είναι μια αιωρούμενη ομάδα ανθρώπων. Έτσι, δεν έχουν ακόμα... Οι ρίζες τους στην γονεϊκή οικογένεια έχουν αδυνατήσει, γιατί είναι κάπως αυτόνομοι. Πολλοί είναι φοιτητές, πολλοί εργάζονται και είναι αυτόνομοι για πρώτη φορά στη ζωή τους. Απ' την άλλη, δεν είναι και εντελώς ανεξάρτητοι και λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων, των πιέσεων κλπ. Άρα βρίσκονται σε μια κατάσταση αιωρούμενη. Απ' τη μια έχουν κάπως αυτονομηθεί, απ' την άλλη δεν έχουν πλήρως αυτονομηθεί. Είναι μια παράξενη κατάσταση και πρέπει να καταλάβουμε τη θέση τους. Είναι και η επανάσταση που βγαίνει αβίαστα. Ναι, από τη μια θέλουν να κάνουν την επανάσταση, ναι. Από την άλλη κάποιοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και έτσι είναι μια ομάδα ανθρώπων με πολύ διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. Η μισή έτοιμη να συμβιβαστούν, η άλλη μισή έτοιμη να συνεχίζουν με την επανάστασή τους. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να ζητήσουμε απολογισμό μεγάλες ευθύνες αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τους πείσουμε με την πείθο
και τα επιχειρήματα ότι ναι. πρέπει να κάνουν ακόμα κάποια υπομονή. Να δώσουν ακόμα κάποιο χρόνο για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Ότι για όλους είναι που προσπαθούμε, για όλον το καλό, όλων των ομάδων του πληθυσμού, δεν μας συμφέρει τώρα να μαλώνουμε, μας συμφέρει να προσπαθήσουμε να κάνουμε υπομονή, να ξαναφτιάξουμε την οικονομία μας στην οποία θα σταθούμε. Αν δεν καταφέρουμε να φτιάξουμε την οικονομία, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν θα υπάρχουν περιθώρια για επανάσταση και διάφορα άλλα που συμβαίνουν. Και ποιος θα στηρίξει πλέον τους μελλοντικούς άνεργους, αν η οικονομία δεν καταφέρει να εξοπλίσει, πώς θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε όλους εκείνους που θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα, γιατί δεν θα λυθούν όλα δια μαγείας στο τέλος του καλοκαιριού, για παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Ειδικά αν δεν πάει καλά αυτή η περίοδος η τουριστική, έτσι, θα έχει νέα βάρη το κράτος να σηκώσει με την αρχή της νέας σεζόν μετά το καλοκαίρι. Άρα ακριβώς επειδή είναι τεράστια τα προβλήματα στο άμεσο μέλλον, πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει ο ένας να προσπαθά να δικαιολογήσει, να κατανοήσει τον άλλον. Όχι μόνο να μην είμαστε μοιρασμένοι σε δύο στρατόπεδα, αλλά να καταλάβουμε ότι σε δύσκολες καταστάσεις όλοι έχουν δίκαιο mm-hmm. και όλοι πρέπει να κάνουν υπομονή και αλληλοπαραχωρήσεις. Πάντως, σήμερα η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο της Υγείας μέχρι τις 9:30 το πρωί, σήμερα είναι η πύλη ανοιχτή για 16 και 17. Διευθετήθηκαν 1070 ραντεβού για αυτή την ηλικία. 16 με 17 τώρα. Είναι ανήλικοι, είναι νόμου ηλικίας, μπορούν να αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Ναι, τυπικά είναι ανήλικοι ακόμη. Τυπικά. Στην πράξη ξέρουμε ότι είναι αρκετά όριμοι για να δουν τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Άρα ας ελπίζουμε θα πάνε και περισσότεροι. Δεν είναι μεγάλη αριθμή η αριθμή που είπατε. Είναι, δίνουν μια ελπίδα ότι κάποιοι έχουν κάνει το μεγάλο βήμα. Αλλά ακριβώς είναι σημαντικό να πείσουμε τους υπόλοιπους. Δεν είναι χρήσιμες οι απειλές. Οι απειλές ποτέ δεν δουλεύουν όταν έχεις μεγάλα προβλήματα, γιατί γίνεται πολύ πιο μεγάλο το ρήγμα. Ναι. Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων. Δεν είναι λίγο ξύμορο να ακούμε ότι υπάρχουν ακόμη και επαγγελματίες υγείας, ηθικοί αυτούργοι, στην παρακίνηση των πολιτών να μην εμβολιαστούν? Αν υπάρχουν αυτά, είναι... Αυτά καταγγέλουν άλλοι επαγγελματίες της υγείας. Είναι ατυχής η πάντα. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά, είναι παράξενο επάγγελμα ιατρική. Μπαίνε σε πολλά ιατρία και είναι γεμάτα από αγίους και λοιπά που δείχνουν κάποια στάση κάπως διαφορετική από τον μέσο πολίτη. Ασκούν ιατρική με το σταυρό στο χέρι ή το αντίθετο? Φαίνεται ότι ίσως το ίδιο το επάγγελμα, ίσως το γεγονός ότι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, ναι. κάνει να είναι πιο προσκολλημένοι στα θρησκευτικά ιδεότητες, στα αξίες. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό, αλλά όταν αυτό σημαίνει συντηρητισμό στις αποφάσεις, τότε γίνεται κακό. Γιατί το να πιστεύει κάποιος σε κάποια άλλη πραγματικότητα είναι κατά ανάγκη από μόνο του. Ένα συντηρητικό δεδομένο μπορεί να είναι και ένα δεδομένο απελευθέρωση ναι. των ανθρώπων. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως ερμηνεύεται μέσα και από κάποιους ιερείς, ιεράρχες. Έχουμε δει παράδειγμα επισκόπων που έχουν πάρει εντελώς αντιδραστικές θέσεις σε αυτά τα θέματα. Και έχουμε δει και απώλειες και σοβαρές ασθένειες, σοβαρές νοσηλίες. Οι οποίες έπρεπε να προβληματίσουν αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Έτσι, όταν άλλοι ιερείς έχουν ήδη πάει στον άλλο κόσμο. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα παράξενο ερωτηματικό να κρέμεται και είναι αυτό που μπορεί να εξηγεί και τις αντιδραστικές απόψεις τις οποίες αναφέρεται. Ναι. Κακώς. Δυστυχώς είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για αρκετές περιπτώσεις. Κάποιοι, όπως είπαμε στην αρχή, είναι πολύ σοβαρό το δίλημα. Δεν το υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Από την άλλη όμως η απειλή γιγαντώνεται, η απειλή της μετάλλαξης γιγαντώνεται και πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς. Ακριβώς έτσι είναι. Ξανατονίζω ότι
Εκείνο όμως που προέχει να καταλάβουμε ότι δεν είναι με τις απειλές και τις φοβέρες που θα πείσουμε τους νέους, αλλά με τα ήρεμα επιχειρήματα, με την τεκμηρίωση των απόψεων, τα στοιχεία που δίνουν οι διάφορες έρευνες, που τεκμηριώνουν το κάθε πράγμα για το οποίο μιλάμε, όσον αφορά τις νέες μορφές της επιδημίας, είναι τραγικά τα αποτελέσματα και πρέπει να προλάβουμε. Έχετε Άρα δίκιο. Πρέπει να πάμε με στοιχεία να πείσουμε τους νέους. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, πέραν των αριθμών που ανακοινώνουμε, υπάρχει άλλος τρόπος να πείσουν. Φαίνεται ότι υπάρχουν. Φαίνεται ότι συνεχώς γίνουν έρευνες που τεκμηριώνουν από όλες τις πλευρές ότι οι εμβολιασμένοι είναι πολύ πιο ασφαλείς, ότι οι νέες μεταλλάξεις μεταδίδονται πολύ πιο γρήγορα. Άρα, εκείνοι που δεν είναι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιστιάνη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.